Μιας και η τεχνολογία δεν μας επέτρεψε λόγω συνθηκών να κάνουμε μια σύνδεση μέσω Skype με Έλληνα, μισό κριτικό, μισό υπηρώτη από ό,τι φαίνεται, τον Χρήστο Χατζή στην Αφρική, στην Ναμίμπια, θα μοιραστεί μαζί μας και με όλους εσάς το δικό του μήνυμα, το τι κατάσταση επικρατεί εκεί και βεβαίως θα δούμε και εικόνες συνολικά και από την Νότια Αφρική σε πολύ λίγο. Σας μιλάω από την Ναμίμπια, Βάλφες Μπέι. Ήθελα να σας δώσω λίγες πληροφορίες για το lockdown που έχουμε εδώ στην Ναμίμπια, που άρχισε 27 Μαρτίου και λένε ότι θα τελειώσει 16 Απριλίου. Εδώ πρέπει να είμαστε στα σπίτια μέσα, δεν μπορούμε να βγούμε έξω και πρέπει να είμαστε όλη την ώρα μέσα στο σπίτι. Ο μόνος τρόπος να βγούμε έξω είναι άμα θέλουν να πάνε να αγοράσουν τα απαραίτητα πράγματα από το σούπερ μάρκετ ή στο φαρμακείο ή να πάμε στο γιατρό. Όταν πάμε να πάμε σε σούπερ μάρκετ, μπαίνουμε στο αμάξι και πρέπει να είναι ένας μόνο. Δεν μπορούμε να πάμε δύο ή τρεις μαζί. Άμα πάμε δύο ή τρεις μαζί, έχουν φασαρίες με το στρατό ή με την αστυνομία που σας σταματάνε στο δρόμο. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, 9 φορές από 10 θα σας σταματήσουν στο δρόμο να σας ζητήσουν πληροφορίες πού πας και πού μένεις από την αστυνομία και το στρατό. Άμα το περάσεις στο roadblock, συνεχίζεσαι και πας να ψωνίσεις τα απαραίτητα αυτά που σου χρειάζονται στο σπίτι. Τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά εδώ είναι τα μαγαζιά μόνο που πουλάνε απαραίτητα πράγματα, σαν το ψωμί, το γάλα, κονσέρβες, λαχανικά. Αυτά είναι τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά. Παραδείγματος χάρη έχουμε ένα μαγαζί εδώ που λέγεται Woolworths και αυτό το μαγαζί πουλάει ρούχα και πουλάει πράγματα για το σπίτι. Δηλαδή πουλάει λαχανικά, πουλάει ψωμί, γάλα και άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε στο σπίτι. Άμα μπεις μέσα σε αυτό το μαγαζί, είναι κλειστά για τα ρούχα και αυτά, δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα ο άνθρωπος. Μόνο τα απαραίτητα που χρειάζεται για το σπίτι. Πριν μπούμε στα μαγαζιά μέσα, στα σούπερ μάρκετς, στεκόμαστε έξω και έχουμε ένα μέτρο που πρέπει να στέκουμε από τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να στέκουμε μαζί και στεκόμαστε απ' έξω και όπως βγαίνουν οι άνθρωποι έξω από τα σούπερ μάρκετς, σε αφήνουν να μπεις μέσα. Πριν μπεις μέσα, σου πλύνουν τα χέρια σου με το antibacterial που έχουν, που είναι 60-70% έχει αλκοόλ μέσα. Πας μέσα στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να κάνεις πολλή ώρα να κάνεις τα ψώνια σου. 15-20 λεπτά, πας, πληρώνεις και φεύγεις πίσω στο σπίτι. Ξανά όταν πας στο σπίτι, η αστυνομία σε σταματάει. Και όταν η αστυνομία σε σταματάει και τους λες που έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ να κάνεις τα ψώνια σου, σου ζητάνε τις αποδείξεις. Να δούνε που έχεις πάει να κάνεις τα ψώνια σου. Το βλέπουν αυτό, σε αφήνουν και πας σπίτι. Πρέπει να πας σπίτι όλη την ώρα και να μένουμε στα σπίτια μας όλη την ώρα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω καθόλου. Είναι πολύ αυστηρή εδώ με το νόμο αυτό. Και άλλο ένα πράγμα να σας πω, που εδώ στο Walvis Bay υπάρχουν δύο Έλληνες μόνο, που είμαι εγώ και ένας άλλος ένας κύριος που τον λένε Γιάννη Σάβας. Και αυτά έχω να σας πω
για το Ναμίβια. Από όλα τα άλλα, τι να σας πω, παρακαλώ να μένετε στα σπίτια μέσα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η αρρώστια. Ευχαριστώ πολύ, από την Ναμίβια, Wolfers Bay, Χρήστος. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί ήταν πραγματικά το ταλαιπωρήσαμε τον άνθρωπο μέχρι να βρούμε μία άκρη. Είναι όμως αυτή η ανάγκη να συνδεθούμε με κριτικούς, αλλά κυρίως με Έλληνες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη και να μας μεταφέρουν τη δική τους εικόνα, τη δική τους κατάσταση που εκεί επικρατεί. Όπως επίσης και να μάθουμε νέα τους. Δεν μαθαίνουμε πάντοτε, δυστυχώς, ευχάριστα νέα.